να προταχθεί τη συζήτηση τη σημερινή ατζέντα το θέμα αυτό. Κύριε Παπαδόπουλο, να πείτε κάτι. Πρόεδρε, απλά θα ήθελα πριν την έναρξη τη συζήτηση, όταν θα ξεκινήσει, να θέσω ένα προδιαδικαστικό ζήτημα. Υπάρχουν διαφωνίε. Ο κ. Λουγαίτη. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, γιατί έχει καθοριστεί στο τέλος της συνεδρίασης. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν προέρχεται λόγω του προγράμματος του κ. Νεοφύτου, αλλά εμάς ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος διευθέτησε το πρόγραμμα του για να είναι παρόν στη συζήτηση όταν είχε προγραμματιστεί να συζητήσει. Οπότε δημιουργείται πρόβλημα και θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστόν αυτό που είχε καθοριστεί με την ατζέντα. Κ. Νεοφύτου. Δεν ξέρω τι ελέγχθηκε. Ο λόγος που θέλουμε να συζητηθεί πρώτον είναι γιατί κατά κανόνα όταν αφήνονται θέματα στο τέλος μπαίνουμε πέντε και ο κούκος. Τότε φορά θα πέντε και ο κούκος. Δεν. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το θέμα είναι σημαντικό και θέλουμε να συζητηθεί πρώτον στην ημερήσια διάταξη. Αυτό ζητούμε. Ναι, εκείνον και δεν έχει σχέση. Και η κοινοβουλευτική μας δράση δεν επιλέγουμε τα θέματα να είμαστε παρόν και θα είμαι εδώ μέχρι την λήξη. Μαρίνα, θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Σιζόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, και από την πλευρά της ΕΔΕΚ, επειδή θεωρούμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να συζητηθεί στην αρχή της συνεδρίασης. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω εδώ, ξέρετε ποιον είναι, κύριε Νεοφύτου, είναι ότι αυτή την αλλαγή έφερνε την τελευταία στιγμή. Γιατί τη φαίνεται την τελευταία στιγμή την αλλαγή του, ότι δεν κάνετε τη συνομιλία σα προηγουμένω για να. Δεν έπασε σκέψη αρχηγό, γιατί δεν υπήρχαν θέματα, κύριε Παπαδόπουλε. Αν υπήρχαν θέματα, ήταν να την πάρει. Κύριε Νεοφύτου, αφήστε με ένα ολοκληρώ. Εγώ δεν απολογούμε. Έβαλετε ένα αίτημα το οποίο υπάρχει έντονη διαφωνία του ΑΚΕΛ. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το βάλω σε ψηφοφορία. Απλώς κάνω μια παρατήρηση και λέω ότι αυτά τα σημαντικά θέματα δεν θα πρέπει να υπάρχουν συζητήσεις εκ των προτέρων. Διότι είναι κατανοητό και το σκεπτικό του κ. Λουκαίδη ότι ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος που είναι έτοιμος να μιλήσει για το θέμα θα είναι εδώ για να μιλήσει. Και μπορεί κανένα από το ΑΚΕΛ που είναι προετοιμασμένο να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό που σα έχω πει και ότι πρέπει να γίνονται εκ των προτέρων συνεννοήσει και όχι τη τελευταία στιγμή. Όπω και να έχει, Ναι, κύριε Νεοφύτου. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τον απόλυτο σεβασμό προ το Προεδρείο. Το οποιοδήποτε Προεδρείο. Είπατε σημαντικό θέμα. Ναι. Ένα σημαντικό θέμα είναι πώς το κατάλαβε η 38η γραμματεία. Αν θέλετε να μιλήσουμε πολιτικά. Δεν έχουμε πρόβλημα να βοηθήσουν, να ενημερωθεί ο Γενικό Γραμματέα. Πρώτον, να το συζητήσουμε εδώ. Θέλετε να απουσιάζει ο κ. Κυπριανό. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Εάν δεν είναι δύο ώρες που θέλουν. Οπότε, είναι 10.30 ώρα, να πούμε η ώρα είναι 10.30, θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Έχει μία ώρα, πάντα βρίσκουμε λύσεις. Δεύτερο, μένουμε την τελευταία στιγμή. Έγινε και σύσκεψη αρχηγών και δεν είμαστε παρόν να το επιγείρουμε. Όχι, μα δεν υπήρχε να τέντα η αρχή. Κύριε Πρόεδρε, είπα ότι δεν θα σχολίαζα αν δεν σας άκουγα. Έγινε το θέμα. Εάν πράγμα ότι δεν είναι τάσεις που θέλουμε και θέλω να λύσουμε το πρόβλημα, συμφωνώ. Σωστό είναι ο κύριος Κυπριανού. Έχει την ατζέντα και το άλλο να λέμε, μα θέλει να προετοιμαστεί έναν κόμμα για να είναι η τοποθέτηση. Δηλαδή έναν τοποθέτηση ενός θέματος προετοιμαζόμαστε στη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας. Βασίλειο, ξανά η πρόταση μου. Να βρούμε λύση. Εν μπορεί σε μια ώρα, μπορεί σε ανάμιση να πούμε. Για 10.30, εν μπορεί 10.30, 12 θα διευκολύνει. Κύριος, πραγματικά είναι αχρειαστή συζήτηση. Ναι. Εγώ ανέφερα αυτό για το οποίο ενημερωθήκαμε ότι το αίτημα για να μεταφορά του ως πρώτο δεν είχε να κάνει με τη σημαντικότητα απλά με το πρόγραμμα του κύριου Νεοφύτου. Έχουμε καθορισμένη ατζέντα, δεν το κάνει λιγότερο σημαντικό και την προηγούμενη φορά θέλω να θυμίσω έτσι συζητήσαμε το θέμα της προηγούμενης λίστας λοιπόν, και ο καθένας εάν ένιωθε ότι ήταν τόσο σημαντικό, μπορεί να μην έγινε σύσκεψη, αλλά όπως είναι καθιερωμένη πρακτική, μπορούμε να παίρνουμε τηλέφωνο έγκαιρα και να ζητούμε είτε αναβολή θέματος, είτε προτεραιοποίηση θέματος
για να συζητηθεί νωρίτερα κτλ. Ερχόμαστε στο παραένα και να έχουν διαμορφωθεί και τον άλλον τα προγράμματα και ζητούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επειδή έγινε και συμβιβαστική λύση μετά και την κριτική προσέγγιση. Ξέρετε, γίνονται διάφορα σχόλια εδώ. Να σας θυμίσω, ναι, Χριστιανά μου, αλλά ξέρετε, όταν αφήνονται έτσι ερωτηματικά, πρέπει να τα απαντήσω. Είναι εσείς που αλλάξετε τις λίστες. Εν τι είμαι εγώ που δεν σας αλλάσω. Είναι εσείς που έρχεστε και προτάσετε θέματα, τη μια θέλετε το πρώτο, τη άλλη θέλετε το τελευταίο. Και έχει να κάνει, εν τι λέω για σένα, Χριστιανά. Κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε Πορκοπλού, μιλώ. Λοιπόν, και δεν είναι. Καθορίζουμε την ατζέντα γιατί διάτιμη την εικόνα, συγγνώμη που έκανα και λάθος και απολογούμε εκ των προτέρων, ότι κάνουμε την ατζέντα με άλογα τις υποχρεώσεις σας. Έγινε, τούτο το μέλη έδαμε και την ατζέντα την καθορίζω εγώ. Από εκεί και πέρα πια θα πάει πρώτον, γιατί μετά να φύγετε και θα μπορούμε να έχουμε ισχυρή παρουσία εδώ στη Βουλή, αυτό θα σταματήσει. Λοιπόν, έγινε μια πρόταση και τελειώνει εδώ. Κύριε Πρόεδρε, για να συνεχιστεί η συζήτηση, μίλησα με τον άντρα τον Κυπριανό, θα είναι εδώ 11.30, οπότε να δούμε το πρόγραμμα και να τελειώσουμε τη συζήτηση, διότι και αυτό δεν μας θυμά, πραγματικά, νομίζω. Να τελειώσουμε. Έλα μια μόνο που βαίνει, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κρίνω. Απόλυτο σεβασμό στην έδωμη. Το ελάχιστο που αναμένομαι είναι όσοι δεν λάμπουν δια της απουσίας τους από αυτά τα έδρανα να μην είναι και οι κατηγορούμενοι. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, άρα θα το αφήκουμε, κύριε Λουκαϊδη, η ώρα 11.30. Η ώρα 11.30. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τότε στο πρώτο θέμα που κυκλοφορεί το περί προλογισμού του ενιαίου φορέα εξώδικης επίτησης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης του 21, νόμος του 21. Κυρία, ναι, ναι. Για το πρώτο θέμα θα ζητήσω την άδεια σας να καταθέσω προφορική τροπολογία στο